Κατά το σχεδιασμό ενός νοσοκομείου, παγκοσμίως μιλάμε, οι νεφρολογικές κλινικές μπαίνουν πάντοτε στο ισόγειο και με κάποια ανεξαρτησία σε σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο. Εδώ θα θυμάστε ότι ο αείμνηστος Χρήστος Κατσίνας, έχοντας αυτό το διακαή πόθο να κάνει αυτή την νεφρολογική κλινική, η οποία απεδείχθη σωτήρια όχι μόνο για την περιοχή της Εορδαίας, αλλά για τους νομούς Φλόρινας των όμορων περιοχών γενικά, έγινε λοιπόν δίπλα ακριβώς στην παθολογική κλινική, στην προέκταση της παθολογικής κλινικής. Λειτουργούσε μια χαρά, ώσπου οι πανδημίες οι διάφορες και ειδικά αυτή του COVID ανέδειξε το πρόβλημα. Γιατί αιμοκαθαρόμενοι, οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία να κολλάνε κάπως περισσότερο, ας πούμε, διάφορες αρρώστιες, ιώσεις κλπ. Έπρεπε να έχουν μια ανεξάρτητη είσοδο για να μπαίνουν κατευθείαν στο χώρο τους, μη διασχίζοντας ολόκληρο το νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε, βάλαμε το πρώτο, το ανελκόμενο κάθισμα το καλοκαίρι για τους ανήμπορους, οι οποίοι τους οδηγεί στο εξωτερικό αυτοκλιμακοστάσιο που οδηγεί κατευθείαν στην είσοδο της νεφρολογικής, και στη συνέχεια μας ζητήθηκε να κάνουμε και αυτό το σκέπαστρο και ένα σκέπαστρο για να προστατεύει τους ασθενείς από τις καιρικές συνθήκες. Όπερ και γένετο είναι ένα μικρό έργο, αλλά τεράστια σημασία θα έλεγα για την υγεία των νεφροπαθών. Και έτσι λοιπόν έχουν τη δική τους είσοδο ανεξάρτητη και μπαίνουν κατευθείαν στην κλινική χωρίς να διασχίζουν ολόκληρο το νοσοκομείο, τα σανσέρ κλπ. Για να φτάσουν μέχρι εδώ. Αυτό το τούνελ διευκολύνει την λειτουργία της μονάδας. Μετά την έναρξη της πανδημίας τέλη Φλεβάρη, αρχές Μαρτίου και κυρίως του πρώτου κύματος, το οποίο ήταν αισθητό στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός χωρίσματος, μιας ανεξάρτησης εισόδου και εξόδου και στις δύο μονάδες, και στη μονάδα τεχνητού νεφρού και στη μονάδα περιτονιακής κάθαρσης, για την ασφάλεια των ασθενών που χαρακτηρίζονται ως ευπαθή ομάδα. Η υλοποίηση αυτή του σχεδίου έγινε από την περιφέρεια και τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη, την υποστήριξη και την υλοποίηση της ανεξάρτησης εισόδου και εξόδου, και διευκολύνει τους ασθενείς τους ώστε να μην έρχονται σε επαφή με μολυσματικά στοιχεία που πιθανόν λόγω COVID θα μπορούσαν να υπάρχουν. Αυτό σε συνδυασμό με το κινούμενο κάθισμα των ανεκτήρων, νομίζω. Ναι, βεβαίως, φυσικά. Αρχικά είχε υλοποιηθεί το ανεβατόριο, μετά λόγω των καιρικών συνθήκων και το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες, ώστε για να μην υπάρχει συσσόρευση των ασθενών μέσα στη μονάδα, θα έπρεπε οι ασθενείς να κάθονται μέχρι να έρθει η ώρα η δική τους να μπουν μέσα ανά 10 λεπτά. Και έτσι ήταν εκτεθειμένοι στο κρύο και γι' αυτό και ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του σκεπάστρου.